Να ανοίξουμε ένα κεφάλαιο, το ανοίξαμε μάλλον την περασμένη φορά με την Θέκλα. Θα το κουβεντιάσουμε σήμερα, θα δούμε την ομοφοβία, θα δούμε τον αντίκτυπο της ομοφοβίας, αν θέλετε. Το ξεκινήσαμε την περασμένη εβδομάδα με αφορμή το τραγικό συμβάν στο Ορλάντο. Σήμερα το δούμε σε μεγαλύτερη έκταση. Μαζί μας η Θέκλα Πετρίδη, ψυχολόγος μας, η οποία μετά την περιδίαβασή της στα Χανιά θυμήθηκε να γυρίσει πίσω, είναι στην Κύπρο, και ο Κώστας Γαβριλίδης, ο πρόεδρος ΛΟΑΤΗ και ΑΞΕΠΤ Κύπρου. Σωστά. Καλά το είπα. Και ΛΟΑΤΗ. Βάλαμε και το Ι. Είναι και το Ι τώρα. Μου το είπες την άλλη φορά. Ναι, ναι, είναι και το Ι. Λοιπόν, ξεκινάμε, κυρία Θέκλα μας. Κοίταξε, Ανδρέα, καταρχάς είμαι πολύ στενοχωρημένη από την μεγάλη οικολογική καταστροφή που έγινε από τους δύο συνανθρώπους μας και δύο που εχάσαν. Δυστυχώς. Είναι και τα δύο εξίσου άσχημα, Ανδρέα. Είναι τα δέντρα, η φύση, είναι πηγή ζωής και ψυχολογικής ηρεμίας για τον άνθρωπο. Στα αρχέτυπα ευτυχίας που έχουμε μέσα μας είναι το πράσινο και το γαλάζιο. Το πράσινο του δέντρου και το γαλάζιο της θάλασσας. Σε καμιά περίπτωση δεν θέλω να υποτιμήσω το χαμό των δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έπεσαν ήρωες στο καθήκον. Όμως είναι πολύ σοβαρό θέμα το τι ζημιά έχει πάθει η χώρα μας που έχει καταστραφεί. Τόσο μεγάλη έκταση δάσους. Ναι. Και είναι και ζημιά η οποία είναι και ψυχολογική. Και βλέπω, είδες τους ανθρώπους του ρεπορτάζ που έλεγαν τέσσερις νύχτες δεν κοιμήθηκαν, τρεις νύχτες δεν κοιμήθηκαν. Δηλαδή η φωτιά είναι έναν από τα αρχαία φόβητρα. Δηλαδή μια από τις βασικές φοβίες του ανθρώπου είναι αυτή της φωτιάς. Γιατί νιώθεις ότι είσαι ανυπεράσπιστος απέναντι στη φωτιά. Έτσι. Σκέψου, ενώ είσαι μέσα στο σπίτι σου, ενώ είσαι στην αυλή σου ή στο χωράφι σου, να έρθει η φωτιά να σε κάψει, να σε πάρει. Είναι τρομερά, τραυματικά γεγονότα. Και οι σκέψεις μας όλες είναι σε αυτά τα κυπριακά μαύρα καλοκαίρια. Πόσες φορές θα ξαναζήσουμε με μαύρο καλοκαίρι. Εγώ ειλικρινά κάθε φορά που έρχεται καλοκαίρι έχω έτσι ένα σφίξιμο στην καρδιά. Μαύρος Ιούλιος, τι μπορεί να συμβεί, τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, τώρα στο θέμα μας. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για το φαινόμενο της ομοφοβίας και προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε στο λίγο χρόνο που είχαμε τι σημαίνει ομοφοβία, για ποιους λόγους πιθανόν κάποιος να εκφράζει ομοφοβικά συναισθήματα και ομοφοβική συμπεριφορά. Ανακεφαλαιώνοντας για όσους τηλεθεατές δεν μας άκουσαν την προηγούμενη φορά, ομοφοβία είναι αυτή η κατάσταση κατά την οποία ένας άνθρωπος θεωρεί ότι τα ομοφυλόφιλα άτομα ή τα άτομα που έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό είναι επικίνδυνα, μπορεί να του κάνουν κακό και εκφράζει προς αυτούς τους ανθρώπους. Από κάτι ακραίο, ότι μπορεί να τον κολλήσουν κιόλας, ξέρεις. Να τον κολλήσουν. Ναι. Αυτό που λέγανε την προηγούμενη φορά μου είναι πολύ γελίο, δεν μπορείς να κολλήσεις σεξουαλικό προσανατολισμό. Και μιλούμε για συμπεριφορά από απλή απέχθεια ή απομάκρυση σε πιο σοβαρές συμπεριφορές όπως είναι το bullying, η ρητορική μίσους και ακόμα σε πολύ πιο ακραίες συμπεριφορές όπως είναι οι δολοφονίες. Το πρωί που ετοιμαζόμουν για να έρθω μπήκα στο διαδίκτυο και να διαβάσω για τα θύματα της ομοφοβίας. Μα ήταν μια ατέλειωτη λίστα με δολοφονίες. Ναι. Στον Καναδά, στην Αμερική, στη Βραζιλία, στην Αγγλία. Μου επιτρέπεις όμως εγώ να πάω στη θετική πλευρά και να πω το εξής, ότι με πολλά χρόνια στην Κύπρο, ξέροντας τι γινόταν στο παρελθόν, στο κοντινό παρελθόν και σήμερα, θέλω να πιστεύω ότι, γι' αυτό μπορεί να μας το πει και ο Κώστας, ότι ίσως, λέω, να βάλω το ίσως, τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα από ό,τι ήταν στο χτες. Όσον αφορά την αντιμετώπιση και τα ομοφοβικά σύνδρομα και την αντιμετώπιση των ατόμων αυτών. Θεωρώ ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Είναι έτσι, Κώστα. Να προσθέσω σε αυτό με την Θέκλα, πέραν της ομοφοβίας είναι και η τρανσφοβία. Είναι πέραν του σεξουαλικού προσανατολισμού, έχουμε και την ταυτότητα φύλου και υπάρχει και ο φόβος εναντίον των τρανς ατόμων. Τα οποία επίσης είναι μια ομάδα ατόμων που προσπαθούμε κι εμείς να. Που είναι μέσα στην LGBTI κοινότητα. Μάλιστα, είναι, η τρανσοφοβία. Είναι το intersex που είπες πριν και τα τρανς άτομα, είναι τα δύο μέρη. Είναι καλύτερα τα πράγματα, Κώστα, σε σχέση με το χτες. Λοιπόν, η τελευταία έτσι μεγάλη έρευνα, η οποία έχει γίνει, ήταν το 2012 από το Fundamental Rights Agency της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εφάνηκε ότι στην Κύπρο είμαστε από τις χώρες όπου οι ΛΟΑΤΗ νιώθουν την πιο πολύ καταπίεση. Και ομοφοβία και τρανσφοβία εσωτερική. Τα βήματα τα οποία έχουν γίνει, νομίζω, τα τελευταία, θα έλεγα κυρίως τα τελευταία 3-4 χρόνια, ειδικά μαζί με την ορατότητα η οποία δόθηκε από την
πίεση, σταμάτησαν πλέον να το κάνουν εντάξει το να είναι κάποιος ομοφοβικός ή τρανσφοβικός. Δηλαδή, βλέπαμε πολλές φορές ότι σε χώρους εργασίας πήγαινε νοές και έθαβαν έναν άλλον κυριολεκτικά άτομο το οποίο δουλεύει μαζί τους διότι ήταν γκέι, το οποίο βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει τώρα, ευτυχώς. Δηλαδή, αυτές οι ήπιες οι μορφές της ομοφοβίας. Έχουμε δυστυχώς ακόμα κρούσματα. Είχαμε ένα ξενοδαρμό μόλις από πριν 2-3 μήνες, ο οποίος έμεινε ανεξιχνίαστος, ενώ όλοι ξέρουν πώς έγινε. Υπάρχει δυστυχώς ακόμα κρούσματα και ακραία. Μάλιστα. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο σίγουρα. Σε καλό δρόμο. Τώρα, τι οδηγεί κάποιον να έχει μια ομοφοβική συμπεριφορά? Εντάξει, το είπαμε την προηγούμενη φορά. Σίγουρα παίζει ρόλο ο τρόπος με τον οποίο ανατράφηκε, οι απόψεις, οι ιδέες που του έχει δώσει η οικογένεια, η κοινωνία, το σχολείο και η pop κουλτούρα. Όμως υπάρχουν κάποιες θεωρίες οι οποίες εικάζουν ότι ένα άτομο που είναι ομοφοβικό μπορεί κατά βάση να είναι το ίδιο ομοφιλόφιλο και να μην το αντέχει και έτσι να βγάζει ομοφοβία στους άλλους. Υπάρχει αυτή η θεωρία. Σήμερα όμως θέλω να δώσουμε πολύ έμφαση στο πώς βιώνουν οι άνθρωποι της ζουλάτη κοινότητας την ομοφοβία, πώς την εσωτερικεύουν, όπως είπε και ο Κώστας, δηλαδή πώς γίνεται ένα κομμάτι μέσα τους, μια συζήτηση, ένας εσωτερικός διχασμός σε σχέση με την ταυτότητά τους. Το να είσαι γκέι, για μένα, Αντρέα, είναι θέμα ότι γεννιέσαι. Το να είσαι σεξουαλικά διαφορετικός έχει να κάνει με το πώς είναι τα μάτια σου. Εγώ έχω καφέ μάτια, ξέρω εγώ. Κάποιος μπορεί να έχει γαλάζια μάτια. Κάποιος μπορεί να έχει DNA για να είναι ψηλός. Κάποιος για να μην είναι τόσο ψηλός. Mm. Είναι μια κατάσταση την οποία τη φέρνεις μαζί σου. Που για μένα και για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας δεν είναι ασθένεια. Είναι μια φυσική κατάσταση. Όταν βάλαμε στο διαδίκτυο το βίντεο της προηγούμενης εκπομπής, έγινε μια συζήτηση μεγάλη από κάτω. Χαμός, ναι. Πολλή συζήτηση και μάλιστα κάποιος λέει: γιατί λες ότι αυτό είναι φυσιολογικό? Του λέω: αν με το φυσιολογικό ορίζουμε κάθε τι που συναντάται στη φύση, ο διαφορετικός σεξουαλικός προσανατολισμός και δύο ομοφιλοφιλία συναντάται στη φύση από τον καιρό που έχουμε ιστορικές καταγραφές και σε ένα ποσοστό το οποίο είναι παρόμοιο όλα αυτά τα χρόνια. Άρα, όντως είναι φυσιολογικό με αυτόν τον ορισμό, εάν φυσιολογικό είναι ότι συναντάται στη φύση. Τώρα, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα ως ψυχολόγο όμως, είναι το πώς επηρεάζονται ψυχολογικά οι άνθρωποι, οι ομοφιλόφιλοι ή οι ΛΟΑΤΗ, από το πώς τους αντιμετωπίζει η κοινωνία και πώς μπορεί να αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι τον εαυτό τους, ενσωματώνοντας αυτές τις ιδέες της κοινωνίας μέσα τους. Γιατί πολλές φορές θα ακούσεις σε ένα ομοφοβικό λόγο να πούνε «Α, αυτός συμπεριφέρεται προκλητικά». Ή έχει μια άσχημη συμπεριφορά. Να λένε, υπάρχει αυτό το πολύ άσχημο κυπριακό ρητό που λέει «Είδες μπιπ και άνθρωπο», το οποίο είναι απέσιο, απέσιο. Το οποίο επίσης χρησιμοποιείται και για μια πολιτική παράταξη. Λένε «Είδες αριστερό και άνθρωπο», για παράδειγμα. Το οποίο είναι επίσης απέσιο. Δηλαδή να λένε ότι η ιδιότητα σου, το θέμα ξέρεις, είναι είτε είσαι ομοφιλόφιλος, είτε ροφιλόφιλος, είσαι δεξιός αριστερός, σε κάνει να μην είσαι άνθρωπος. Το θέμα είναι τα επισημαίνει μου αυτά. Το θέμα είναι πώς κάνουμε στην κοινωνία εμείς καλύτερη. Γιατί σημαίνει για μένα γίνεται καλύτερη κοινωνία όταν μπορεί χωρίς φόβο και χωρίς όλα αυτά τα παρελκόμενα να αποδέχεται όλους τους ανθρώπους. Η κοινωνία γιατί γίνεται ένα κομμάτι είναι οι γκέι. Ένα άλλο κομμάτι είναι τα παιδιά που έχουν τα έχρωμα κάποια παιδιά. Αναπηρία, ίσως, ή κάποια αναπηρία, κάποια προβλήματα κινητικότητας. Γιατί και αυτά αντιμετωπίζουν οι διακρίσεις. Εγώ πιστεύω ότι η αλλαγή γίνεται μέσα από την εκπαίδευση. Η τηλεόραση είναι ένα πολύ ισχυρό μέσο. Γι' αυτό το λόγο επιδιώξαμε και σήμερα να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Ο κόσμος χρειάζεται ενημέρωση, δεν είναι ενημερωμένος. Ναι. Χρειάζεται να δώσουμε έξω στο κοινό. Δεν χρειάζεται να ενημερωθεί ο κόσμος, δηλαδή. Βέβαια. Ότι είναι. Οι Κύπροι δεν έχουμε δεχθεί κανενός είδους σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ever. Τουλάχιστον όσοι είμαστε, εγώ είμαι 41 χρονών, Κώστας είναι πιο μικρός από μένα. Εμείς είμαστε πάνω από 30, δεν έχουμε δεχθεί καμία σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Τώρα στα σχολεία έχουν ξεκινήσει τα παιδιά να δέχονται σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και πάλι δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα σε όλη τη χώρα το οποίο να είναι συγκεκριμένο και να είναι ευαίσθητο όσον αφορά τα ΛΟΑΤΗ θέματα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, η διαπαιδαγώγηση, το ένα. Το να μάθω να σέβομαι
τον οποιοδήποτε άνθρωπο στη ζωή αυτή πάνω στον πλανήτη που μπορεί να είναι διαφορετικός από μένα, είναι άλλο πράγμα. Κοίταξε, είναι στην ίδια κατηγορία. Έχει να κάνει με την πνευματικότητα. Μια λέξη που τελείω συχνά μου λέει: τι εννοεί όταν λες πνευματικότητα? Ενώ να ασχοληθούμε πέρα από την ύλη, πέρα από τα μικρά πράγματα, με τα μεγάλα. Πώς να κάνουμε την ψυχή μας καλύτερη, πώς να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, πώς να εξελιχθούμε ως όντα. Ακριβώς πάνω σε αυτό το σημείο, εγώ θα έλεγα ότι και από τη δική μας πλευρά, ως οργάνωση η οποία ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι την ενημέρωση μεν, η οποία μας, η βάση μας είναι αλλού. Είναι ότι άσχετα αν είναι φυσιολογικό ή όχι, ότι πρέπει να το δεχόμαστε ότι είναι κάτι το οποίο έναν άτομο απαιτεί για τον εαυτό του, από τη στιγμή που δεν επηρεάζει τους υπόλοιπους γύρω του για οτιδήποτε μιλούμε, για οτιδήποτε θέμα διάκρισης είναι αυτόν, από τη στιγμή που είναι προσωπικό, σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνεται σεβαστό από τους υπόλοιπους γύρω του. Δηλαδή ο αυτοπροσδιορισμός. Να μπορεί κάποιος να λέει τι ακριβώς νιώθει ότι είναι. Υπάρχει γενικά ένα μεγάλο θέμα όσον αφορά την εκπαίδευση και την ορατότητα. Μάλιστα, πιστεύω ότι το θέμα της ορατότητας μόνο τα τελευταία. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Ξέρεις κάτι, Ανδρέα, όταν ποστάραμε το προηγούμενο βίντεο, επικοινώνησαν αρκετοί εκπαιδευτικοί μαζί μου, δάσκαλοι και καθηγητές στη μέση εκπαίδευση, οι οποίοι μου είπαν υπάρχει η ΛΟΑΤΗ κοινότητα στους χώρους των εκπαιδευτικών, οι οποίοι φοβούνται να πάνε στο σχολείο και να παρουσιαστούν όπως ακριβώς αυτό προσδιορίζονται. Σκέψου, λέει, αν ένα παιδί δέχεται τόσο bullying από τους συμμαθητές του, τι θα γίνει στα σχολεία αν πάει κατεβεί μια δασκάλα και πει με ομοφυλόφιλη. Ένας δάσκαλος και πει με ομοφυλόφιλος έξω ανοιχτά, γιατί για υπάρχει, μένα... ο φόβος, ναι. Υπάρχει ο φόβος ότι αν είσαι ομοφυλόφιλος ή αν είσαι ομοφυλόφιλη ή αν είσαι διαφιλικός, είσαι πιο επικίνδυνος να είσαι παιδεραστής παρά αν είσαι straight. Και όμως εδώ να πούμε, γιατί εγώ γι' αυτό ασχολούμαι τα φυσιολογικά και μη Κώστα, γιατί είμαι της λογικής. Οι έρευνες όλες δείχνουν ότι τη συντριπτική πλειοψηφία των παιδεραστών την έχουν άντρες straight. Εντάξει. Ναι. Να σου πω κάτι το άλλο. Να είναι κάποιος ομοφυλόφιλος άνδρας και να είναι δάσκαλος ή μια δασκάλα να είναι ομοφυλόφιλη, δεν σημαίνει ότι είναι πιο επικίνδυνος να κακοποιήσει τα παιδιά σας παρά είναι του straight. Ναι, δεν είναι ούτε αρρώστια η ομοφυλοφιλία, ναι, ούτε ξημαρισιά. Ας το πούμε στα κυπριακά. Είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Όλοι κάνουμε ή θέλουμε να κάνουμε σεξ. Σκεφτείτε, οι δάσκαλοι όλοι κάνουν σεξ. Οι ιερείς, οι παντρεμένοι κάνουν σεξ. Οι τηλεθεατές κάνουν σεξ. Όλοι κάνουμε σεξ. Δεν σημαίνει ότι όποιος κάνει σεξ είναι βρώμικος. Γιατί αυτή η νοοτροπία της ομοφοβίας λέει: αν κάνει σεξ με άτομο του ίδιου φύλου, είσαι βρώμικος, είσαι επικίνδυνος, είσαι για να σε πετάξουμε. Άρα, να μην κάνουμε καθόλου σεξ, να τελειώνουμε. Λοιπόν, Κώστα μου, κάτι να σε ρωτήσω κάτω. Αυτό το γεγονός ότι μέσα από τη Βουλή πέρασε το Σύμφωνο Συμβίωσης, αυτό βοήθησε, νομίζεις, λίγο ώστε να γίνουν πιο αποδεκτά τα άτομα αυτά? Πολιτική συμβίωση που πέρασε ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα, εννοείται. Είχαμε τώρα περίπου γύρω στα 40-45 ζευγάρια τα οποία έχουν προχωρήσει σε πολιτική συμβίωση. Είδαμε άτομα και εκτός Κύπρου να έρχονται ακριβώς για να κάνουν την πολιτική συμβίωση εδώ. Είναι νωρίς ακόμα. Ναι. Ακόμα τα πλήστα από τα ζευγάρια τα οποία έχουν προχωρήσει σε μια πολιτική συμβίωση το κρατούν μυστικό, ακριβώς διότι υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να το μάθουν τα άτομα του περιβάλλοντος. Ναι, αλλά ξέρω, εγώ μιλάω για την αντίδραση. Ας πούμε, θυμάμαι στην πρώτη πορεία περηφάνειας υπήρχε αντιδιαδήλωση. Σωστά. Τη δεύτερη ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα. Την τρίτη δεν είδα εγώ κάτι παρόμοιο. Διότι ακριβώς φάνηκε ότι αυτή η διαφορά δεν έρχεται να επηρεάσει αυτό που όλοι φοβόμαστε. Όπως πίστευαν πριν ότι θα έρθει να αλλάξει ξαφνικά όλη η Κύπρος επειδή θα περάσει η πολιτική συμβίωση, επειδή θα γίνουν κάποια βήματα τα οποία είναι σεβασμού προς τα, ναι, δικαιώματα των ΛΟΑΤΗ ατόμων. Η διαφορά η οποία έχει γίνει ότι ζούμε σε μια πιο και η χώρα. Έχουμε προχωρήσει μπροστά. Προχτές μιλούσαμε με έναν από τα ζευγάρια τα οποία έχουν προχωρήσει σε πολιτική συμβίωση. Το πρώτο ζευγάρι το οποίο έχει προχωρήσει. Και λένε, περάσαν σχεδόν 6 μήνες από τότε που το έκαναν. Τι ακριβώς ήταν τούτα τα οποία φοβάται όλος ο κόσμος ότι θα γίνεται, ότι θα προχωρούσαν, ότι θα άλλαζαν στην Κύπρο. Πραγματικότητα είναι ο φόβος. Ένα άτομο το οποίο αλλάζει φύλο. Έχει ταυτότητα, για παράδειγμα, είναι Γιώργος. Κοίτα τι θέμα ανοίγει τώρα με μόλις τελειώνει η εκπομπή. Ναι, θα το ανοίξουμε και θα το ξανασυνεχίσουμε αυτό. Και αλλάζει φύλο, αλλάζει και ταυτότητα του, αλλάζουν ταυτότητα εδώ.
την νομοθεσία. Όχι, όχι. Δυστυχώς ακόμα είναι ένα από τα. Δεν γίνεται τώρα. Μένει με τα είναι από τα βασικά τα... θέματα τα οποία προωθούμε τώρα. Ότι πρέπει το κράτος να μπορεί να δίνει στα άτομα αυτά των προσδιορισμών τα οποία τα ίδια θέλουν. Όχι αυτό που το κράτος είναι. Αυτό που το κράτος είναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ως ψυχολόγος ότι. Σας ευχαριστώ. Εργάζομαι 19 χρόνια στην Κύπρο. Έχω συναντήσει πληθώρα ανδρών και γυναικών οι οποίοι είναι ομοφιλόφιλοι, οι ανήκουν στη ΛΟΑΤΗ κοινότητα, οι οποίοι δεν το έβγαζαν προς τα έξω, έχουν παντρευτεί άτομα του άλλου φίλου, έχουν κάνει οικογένειες, έχουν δυστυχήσει, έχουν πάθει καταθλίψεις, έχουν δημιουργήσει ψυχολογικά στα παιδιά που έχουν κάνει μέσα σε αυτό το ψέμα. Μάλιστα. Και το γεγονός ότι τώρα έχουμε περισσότερη ελευθερία, που γι' αυτό έχουμε την ΑΞΕΠ να ευχαριστήσουμε και τον Κώστα ειδικά, που είναι πολύ γλυκός και. Που έκανε αγώνα. Τον Αλέκο τον Μωδινό, τον φίλο μου, ο οποίος είναι. Μια τεράστια προσωπικότητα. Την αγάπη μας τον Αλέκο. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι καινούργια κατάσταση η ομοφιλοφιλία. Είναι υπάρχει όσο υπάρχουν και οι άνθρωποι. Άραστε. Και το γεγονός ότι τώρα υπάρχει περισσότερη ελευθερία και άνθρωποι εκδηλώνονται πιο ελευθερά δεν σημαίνει ότι έχουν πολύ οι ομοφιλόφιλοι. Απλώς έχουν λιγοστέψει οι ψεύτικοι γάμοι. Έχουν λιγοστέψει λοιπόν, δυστυχισμένοι άνθρωποι. Έχουν λιγοστέψει οι υποκρισίες. Κάθε φορά μαζί σα θα αγγίζουμε τα θέματα. Εγώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα όμως στα άτομα τα οποία έχουν δεχθεί ομοφοβικό πόλεμο είτε από το οικογενειακό, είτε από το σχολικό περιβάλλον, είτε από τον ίδιο στον εαυτό. Αναζητήστε τη βοήθεια ενός ψυχολόγου. Κάνει πάρα πολύ καλό η ψυχοθεραπεία στο να ξεπεράσουμε αυτά τα πρέπει και τα μη και τις ενοχές που μας προκαλεί η κοινωνία για οτιδήποτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου. Παρακαλώ. Και καλό υπόλοιπο σε όλους. Να περάσετε καλά. Και ραντεβού αύριο το πρωί εδώ 7 παρά τέταρτο. Γεια σας.